Λοιπόν, είσαι η γυναίκα με τα χίλια πρόσωπα, τα οποία μας τα δείχνεις και τα χίλια. Α. Και αυτό σας φαίνεται πάρα πολύ. Εντάξει, είπαμε, είσαι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ ζωντανός, πολύ ενεργητικός, πολύ χαλαρός. Βάζοντάς μας μέσα στη ζωή σου, όχι μόνο μέσα από τη τηλεόραση, γιατί τηλεόραση είδες τη λέγαμε, ήσουν 5 χρόνια εκτός, μπήκες. Οκ, και σε βλέπουμε και μας αρέσει και πάει και μια χαρά το πρόγραμμά σας. Και μπράβο, κάθε Σαββατοκύριακο στο Open. Όμως και μέσα από τα, πώς να το πω τώρα αυτό, από τα κανάλια που έχεις φτιάξει στο ίντερνετ, σε βλέπουμε σε διάφορες φάσεις της ζωής σου. Αβαφτή στο κρεβάτι, ξεμαλιασμένη, φτιαγμένα όλα, ωραία τέρια, οι γραμμές μας, χωρίς γραμμές. Θέλω να πω ρε παιδί, μας τα έχεις δείξει όλα. Εσύ είσαι γυναίκα. Πώς θέλεις να σε βλέπει ο κόσμος, πώς θέλεις να είσαι στα μάτια του κόσμου. Άκου. Έχεις καθόλου ασφάλεια? Εγώ θέλω, πραγματικά έχω πάρει τόση αγάπη που θέλω να τη δώσω πίσω. Και επειδή δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι ο κόσμος, αλλά έχει τόση οικειότητα μαζί μου. Ελένη, προχθές έπαθα σοκ. Είμαι έξω και έρχεται μια κοπέλα και τι μου κάνει. Τι? Φοράω κόκκινο κραγιόν και έχει φύγει εδώ. Και μου κάνει έτσι. Αχ, Σισάκη, να σε διορθώσω. Η Ρούλα το είδε. Και λέω. Να μπουκάρει και να δει πίσω που πάει το μοντέλο μου. Και λέω, αυτό δεν μπορείς να το κερδίσεις τυχαία. Να έχει ο άλλος την οικειότητα, να έρθει να σε ακουμπήσει και να σου διορθώσει το κραγιόν, το καταλαβαίνεις. Με συγκίνησε τόσο πολύ αυτή η κίνηση που λέω εντάξει, δηλαδή αυτό πώς να σου το πω, αισθάνομαι μία, είναι ψυχοθεραπεία μου ρε παιδί μου. Εσένα ότι όμως αρέσει τους αυτό. Τα λέω. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αν πλησίαζε κάποιος στον δρόμο, επειδή τους αγαπάει ναι, πάρα και πολύ τους ακουμπούσε, και τους έφτιαχνε το κραγιόν, μπορεί να εκνευριζόταν, να καλιόντουσαν πάρα πολύ. Ούτε εμένα ήταν το καλύτερό μου, δεν την ήξερα την κοπέλα, πρώτη φορά την έβλεπα στη ζωή μου, ένιωσα άβολα. Δεν σου λέω ότι, αλλά με συγκίνησε το ότι ένιωσε ότι μπορεί να μου διορθώσει το κραγιόν. Λες και έβλεπε μια ακολουθή της, ρε παιδί μου. Αυτό. Αυτό για μένα είναι ο κόσμος. Απλά δεν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο. Έχει πολλά πρόσωπα μαζί. Και αυτό το πράγμα δεν το αλλάζω. Είναι για μένα ψυχοθεραπευτικό. Ακόμη και άμα κάτι έχω, λέω πού το κατάλαβαν, ρε εσύ. Αποκλείεται. Πού το κατάλαβαν. Μου στέλνουν μηνύματα το ένα μετά το άλλο. Τι έγινε, γιατί δεν μιλάς, τι έχεις. Είδα, δεν μίλησες πάρα πολύ καλά. Λίγο έχεις πέσει. Ξέρουνε από το story μου στο Instagram τι μου έχει συμβεί. Φοβερό. Ποιος στη ζωή σου ολόκληρη θεωρείς ότι σε ξέρει καλύτερα από όλους, εκτός από τη μητέρα σου. Από τους ανθρώπους που δεν έχουν.